Στην Αθήνα ήταν ο γιος του Λιθοξόου Σοφρονίσκου και γιος της Μαίας Φερενίτης. Οι πληροφορίες για τη ζωή του Σοκράτη είναι ασαφείς και εντυπωσιακές. Ο Πορφύριος, ένας Εβραίος φιλόσοφος, ο Μαλέκ, αναφέρει ότι ο Σοκράτης ήταν μαθητής του Αρχέλαου, του πρώτου Αθηναίου φιλόσοφου. Αντιθέτως, ο Πλάτων στην Απολογία του Σοκράτη παρουσιάζει τον Σοκράτη να επισημάνει ότι η ανασχόλησή του με τη φιλοσοφία αποτέλεσε θεία εντολή. Ο ίδιος ο Ξενοφών, ο Αθηναίος στρατηγός, αναφέρει ότι ο Σοκράτης υπήρξε ασθενός φίλος εξέχουσων προσωπικότητων όπως ο Περικλής, ο Αρχιδιάδης, ο Αξίωγος και ο Γαλλίας. Ο Σοκράτης συμμετείχε σε πολλές μάχες όπως την πολιορκία της Σάμου 441-440, την πολιορκία της Ποτίδειας 432-430 και τη μάχη του Δηλίου το 424 π.Χ. Το 499 δυστυχώς διατοπώθηκαν εναντίον του Σοκράτη βαρύτερες κατηγορίες για ασέβεια, όπως έγινε και με άλλους νεοτεριστές, όπως π.χ. ο Αναξαγόρας, ο Διαγόρας και πολλοί άλλοι που κυνηγήθηκαν, τους έκαψαν τα βιβλία τους, τους σκότωσαν, τους εξόρισαν κτλ. Η πρώτη κατηγορία κατά του Σοκράτη ήταν ότι δεν αναγνώρισε τους θεούς που είχε επιλέξει πόλη και αποδεικνύει νέες θεότητες. Η δεύτερη ότι διέφερε τους νέους και εισήγαγε κενά δαιμόνια. Το δικαστήριο της Ηλέας καταδίκασε τον Σοκράτη σε θάνατο με πλειοψηφία 80 ψήφων. Κατά την παράδοση, παράναμε στο δεσμοτήριο επί ένα μήνα, διότι δεν μπορούσε να εκτελέσει η ποινή πριν την έλευση του ιερού πλοίου που αστελόταν κάθε χρόνο στη Δήλο. Στο διάστημα αυτό, ο φίλος του Κρήτων σχεδίαζε την απόδρασή του. Ωστόσο, ο Σοκράτης αρνήθηκε να παραγούσει τους νόμους της επαρτηδίας του και εκτέλεσε την ποινή του πίνοντας το κόνιο. Θα μπορούσε να ήταν στη Θεσσαλία και να δάσκει στους τύρανους εκεί και στους άλλους πλούσιους Θεσσαλούς. Αλλά προτίμησε να πεθάνει. Ο Σοκράτης δεν άφησε κανένα σύγγραμμα. Όλες οι πληροφορίες για το περιεχόμενο διδασκαλίας του προέρχονται από εκτενείς αναφορές από άλλους συγγραφείς και ο διάσημος από αυτούς είναι ο Πλάτωνας, όπως τα έργα Απολογία Σοκράτους, Κρήτων, Φέδων, Πολιτεία, Παρμενίδης κτλ. Και αυτά έχουν το Σοκράτη ως κεντρικό πρόσωπο. Πληροφορίες για τις απόψεις του Σοκράτη παρέχουν τα έργα άλλων συγγραφέων της αρχαιότητας, ο Ξενοφώντας, Απολογία Σοκράτη, Οικονομικά, Συμπόσιο και άλλα. Έχω ένα σχετικό πρόσωπο σου κάτι. Η οικονομία του Αριστοφάνη Νεφέλη παρουσιάζοντα το ποτρέτο του υποτύπω σαρκαστικό. Φυσικά ο Αριστοτέλης δολοδοκήθηκε από κάποιους για να γίνει αυτό έτσι. Για τον κατηγοράει στο έργο του. Και η κομμωδία του Αμυψία Κόνος έχει πίσω στο θέμα του Σοκράτη. Ακόμα τον αναφέρει και ο Αριστοτέλης, ο οποίος τον τίνει να τον παρουσιάσει ως επινοητή του υπαγωγικού συλλογισμού και της ιστορίας των αριθμών. Λοιπόν, ό,τι γνωρίζουμε για τη διδασκαλία του Σοκράτη προέρχεται από την παράδοση, ο Σοκράτης δεν έδινε διαλέξεις, αλλά συνομιλούσε με ανθρώπους κάθε κοινωνικής τάξης σε οποιοδήποτε σημείο της πόλης ανταλλάσσοντας επιχειρήματα. Σε αντίθετη με τους σοφιστές, δεν έπαιρνε χρήματα για τη διδασκαλία του. Η ηθική καθεαυτή ήταν γι' αυτόν ο σκοπός της εκπαίδευσης και βασιζόταν στη γνώση απόλυτων αξιών. Αυτό που προσπαθούσε να εμφυσίσει στους μαθητές του ο Σοκράτης ήταν η επιθυμία να ζητήσουν την ηθική τελειότητα ως αυτοσκοπό. Θεωρούσε ότι η αξία του ανθρώπου βρισκόταν στη ψυχή του και αναζητούσε ηθικούς κανόνες και κατανόηση των εμπειρίων θα οδηγούσε στον άνθρωπο στην ορθή δράση. Υποστήριξε δηλαδή ότι οι κακές ενέργειες οφείλονταν αποκλειστικά στην άγνοια του ηθικού ορθού. Πρόκειται για τη βάση της σοκρατικής θεωρίας, της ταυτότητας γνώσης και αρετής, την οποία προέρχεται και η θέση του ότι είναι προτιμότερο κάποιος να υφίσταται παρά να διαπράττει αδικία. Μόνο μέσω από τον αληθινό φιλοσοφικό διάλογο θα μπορούν να προκύψουν κοινές αξίες και αλήθειες. Κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος για τις αντιλήψεις του πριν τις αντιπαραλάβει με εκείνες των άλλων. Έτσι, για την επίδειξη του διαλόγου,
Επίτευξη του διαλόγου, τον οποίο σου κάτι θεωρεί ύψο στο αγαθό, είναι απαραίτητη η κατανόηση των απόψεων του άλλου. Χαρακτηριστικό γνώρισμα του Σοκράτη ήταν η μαιευτική μέθοδος που χρησιμοποιούσε σε ευσεθιασμό με απόχρωση ηρωνίας. Το ήταν πολύ ηρωνάς ο Σοκράτης. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, ο Σοκράτης προσποιείται ότι δεν γνώριζε τίποτα για το αντικείμενο της συζήτησης και προσπαθούσε μέσω από τις ερωτήσεις του να εκπέμψει την αλήθεια από τον συνομιλητή του. Και ένα απόσπασμα από την απολογία. Πόσο έχετε επηρεαστεί άνδρες Αθηναίοι από τους κατηγορούς μου, δεν μπορώ να πω. Ξέρω όμως ότι τα πιστικά λόγια τους με έκαναν σχεδόν να ξεχάσω ποιος είμαι. Τόσο μεγάλη ήταν η επίδρασή τους και ακόμη ελάχιστα από τα λόγια τους είναι αληθινά. Όμως μέσα από τα πολλά τους ψεύδι ήταν ένα ήταν εκείνο που με επέπλεξε. Ενώ θα σας είπα να είσαστε σε επαγρύπνηση και να μην θα φεθείτε να ξεπατηθείτε από τη δύναμη της ευλωτίας μου. Θα έπρεπε να ντρέπεστε, να ντρέπονται λέγοντας κάτι τέτοιο, γιατί ήταν σίγουροι ότι θα τους διαψεύσω μόλις ανοίξω το στόμα μου και εκθέσω την ανεπάρκειά μου. Ασφαλώς και δεν έχουν ιχνοστροπήσει λέγοντας τέτοια πράγματα. Εκτός εάν όταν μιλούν για τη δύναμη της ελωτίας εννοούν τη δύναμη της αλήθειας. Και φυσικά ο Σοκράτης το 307. Αυτός όταν έγινε δίκη των Αργονοσών, των 10 στρατηγών που νίκησαν τους Σπαρτιάτες, χωρίς κανένα λόγο, η πρώτη δημοκρατία τους εκτέλεσε χωρίς κανένα λόγο. Και ο μόνος που αντιστάθηκε σε αυτό ήταν ο Σοκράτης. Αυτό το κρατήσανε και εκτέλεστηκε κυρίως γι' αυτό 8 χρόνια αργότερα από τη δεύτερη δημοκρατία και όχι από τη Χούντα των 30 Τυράννων, παρακαλώ, τη δικτατορία των 30 Τυράννων, του Κρητία και του άλλου, από τη δεύτερη δημοκρατία του Θασίβουλο. Διότι, σαν αρχηγός μία από των 10 φυλών, είπε δεν θα γίνει αυτή η άδικη πράξη, θα γίνω στο 407. Και να σου 8 χρόνια μετά είναι ο εγκασμός να σκοτώσει τον Κόνιο. Και κυρίως γι' αυτό έγινε διάσημος ο Σοκράτης. Ο μεγάλος φιλόσοφος. Ένα γνωστό λιτό του μεγάλου Αθηναίου φιλόσοφου Σοκράτη, ρωμαϊκής εποχής από το Βατικανό.